Οι σπουδαστές οι οποίοι εισήχθαν πέρσι στις σχολές και είναι στο εξάμηνο πρώτο και δεύτερο δεν έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό των σωστικών μέσων που πρέπει να έχει κάθε ναυτικός για να αποκτήσει το ναυτικό φυλάδιο. Με αποτέλεσμα, οι συγκεκριμένοι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, αλλά δεν θα μπορέσουν να κατοχυρώσουν φυλάδιο εάν δεν βρεθεί μία λύση που είναι για τα σωστικά που πρέπει να παρακολουθήσουν. Γι' αυτό το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας πρέπει να λάβει μέτρα μαζί με τον υπεύθυνο ναυτικής εκπαίδευσης να βρεθεί μια λύση θετική ώστε έστω και με ηλεκτρονική μορφή όπως γίνεται η διδασκαλία των σπουδαστών αυτή τη στιγμή στις ακαδημίες να γίνει και το σύστημα των σωστικών ώστε να κατοχυρώσουν το πιστοποιητικό των σωστικών για να μπορέσουν να αποκτήσουν το ναυτικό φυλάδιο και να φύγουν. Ταυτόχρονα όμως μαζί με τους σπουδαστές υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα ναυτικών ανεξαρτήτως ειδικοτήτων που να είναι που πρέπει να ανανεώσουν τα πιστοποιητικά τους, διότι έχουμε το πρόβλημα ότι δυσκολεύονται οι ναυτικοί σήμερα να φύγουν για θαλάσσια υπηρεσία λόγω ότι δεν γίνεται αντικατάσταση πληρωμάτων και κατά δεύτερο δεν μπορούν να ανανεώσουν τα πιστοποιητικά τους. Δεν μπορούν να βρεθούν αύριο σε ένα πλοίο επάνω και να είναι μελιγμένα τα πιστοποιητικά. Η άποψη δικιά μου και σαν εκπαιδευτικός που είμαι νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μία λύση έστω και να δοθεί μία παράταση στα πιστοποιητικά ένα χρόνο να τους τα ανανεώσουν χωρίς να τα παρακολουθήσουν, διότι χωρίς να θέλω να θίξω καμία κατάσταση δεν θα μάθουν οι ναυτικοί οι οποίοι ταξιδεύουν και θέλουν να ανανεώσει τώρα τα σωστικά, τα ξέρουν. Απλώς μία βελτίωση, ένα φρεσκάρισμα των γνώσεων. Φρεσκάρισμα γίνεται και στο πλοίο. Πρέπει να βρεθεί η λύση για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε όλοι μαζί. Έχουμε τους ναυτικούς εδώ πέρα οι οποίοι έρχονται καθημερινά στον χώρο το συγκεκριμένο και ρωτάνε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Και δεύτερον ότι πρέπει να φύγουμε, είμαστε μεγάλο χρονικό διάστημα έξω από τα πλοία τα οποία πρέπει να βρούμε τρόπο να μπαρκάρουμε. Και δεν είναι μόνο τα σωστικά, είναι και άλλα πιστοποιητικά τα οποία πρέπει και να ανανεωθούν και να παρακολουθήσουν άτομα που πρέπει, ναυτικοί οι οποίοι πρέπει να τα παρακολουθήσουν. Αντιμετωπίζουν σπουδαστές και οι σπουδάστρες, γιατί έχουμε και σπουδάστρες, είναι ότι δεν έχουν κατοχυρώσει και δεν μπορούν προς το παρόν να πάρουν ημερομηνία να παρακολουθήσουν τα σωστικά από τις δύο σχολές που υφίσταται τις δημόσιες στην Ελλάδα που είναι στο Ρασπρόπυργο και στη Μηχανιώνα. Υπάρχουν φυσικά και οι σχολές οι οποίες είναι του ιδιωτικού τομέα την οποία έχουμε και στοιχείο ιδιωτικές σχολές και στον Πειραιά οι οποίες πρέπει να λειτουργήσουν. Νομίζω ότι οι ιδιωτικές έχουν ξεκινήσει ή θα ξεκινήσουν με ένα σύστημα διδασκαλίας μέσω υπολογιστών, αλλά οι δημόσιες σχολές όπως είναι του Ασπροπύργου και της Μηχανιώνας ακόμα δεν έχουν θέσει ημερομηνίες ούτε έχουν πει πώς ακριβώς θα γίνει η διδασκαλία των σπουδαστών για να μπορέσουν να πάρουν τα πιστοποιητικά σωστικών και δεύτερον να κατοχυρώσουν φυλάδιο. Εμείς φέτος όλες οι σχολές δηλαδή έχουμε το εξής, ότι θα φύγουν 2 εξάμηνα για πάρκο. Είναι η πρώτη φορά που πάνε για θαλάσσια υπηρεσία 2 εξάμηνα ταυτόχρονα. Είναι αυτοί που θα ολοκληρώσουν το εξάμηνο του ΑΒ, το νέο σύστημα, και αυτοί οι οποίοι θα κατοχυρώνουν εξάμηνο θαλάσσιας υπηρεσίας που είναι το ΒΓ. Το μεγάλο πρόβλημα το μετέπειτα από την κατοχύρωση των μαθημάτων που θα έχουν οι σπουδαστές είναι οι ναυτιλιακές εταιρείες. Στο οποίο οι ναυτιλιακές εταιρείες το πρόβλημα είναι το εξής. Πρώτον, τα πλοία τους σε ποια λιμάνια θα ευρίσκονται το χρονικό διάστημα που θα θέλουν να στείλουν τους δόκιμους, τους σπουδαστές στα πλοία, εάν θα μπορούν να τους δεχτούν τα λιμάνια ή τα κράτη, λόγω ότι είναι κλειστά ορισμένες χώρες και τα αεροδρόμια τους και η επικοινωνία και η ανταλλαγή πληρωμάτων, οπότε θα αντιμετωπίσουν εφέτος νομίζω ένα πρόβλημα με τη θαλάσσια υπηρεσία, ένας αριθμός από τους σπουδαστές. Οι εταιρείες πιστεύω ότι είναι πρόθυμες και όπως είναι κάθε χρονιά δίνουν την παρουσία και δεν έχουν μείνει σπουδαστές χωρίς να κατοχυρώνουν εύκολα θαλάσσια υπηρεσία. Εφέτος λιγάκι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Πρώτον, ότι πρέπει να προλάβουν να πάρουν τα πιστοποιητικά, και δεύτερον, οι ημερομηνίες και λιμάνια τα οποία θα μπορούν να δεχτούν τους σπουδαστές να πάνε για να αναυτολογηθούν.